Καταρχάς έχουμε πολλά αιτήματα στο πλαίσιο μας, το ψήφισμα που βγήκε ομόφωνα από τη μαζικότερη συμμετοχή, που τη μεγαλύτερη κινητοποίηση που έγινε στα χρονικά της αγοράς ήταν η πλειοψηφία των τριών χωριών Ζαγορά, Μακρυράχη και Πουρή. Και ομόφωνα αποφασίσαμε άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης σε όλους τους δρόμους, τους αγροτικούς, να επανδρωθούν και να ενισχυθούν με μηχανήματα. Έχουν κλείσει οι αγροτικοί δρόμοι, είναι κατεστραμμένοι, έχουν πέσει. Διεκδικούμε λήψεις άμεσων μέτρων αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, αποζημίωση του 100% με ευθύνη του κράτους και από την κρατική αρρωγή, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, γιατί είμαστε ήδη από μια χρονιά που το προϊόν είναι υποβαθμισμένο, έχει πάθει πολλές καταστροφές. Διεκδικούμε 1.000 ευρώ το στρέμμα σε μήλα, κάστανα, κεράσια και αχλάδια, να μπουν τώρα τα λεφτά αυτά για αρχή. Ναι. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε. Υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα. Είχαμε συγκέντρωση σήμερα, συνέχιση της χθεσινής. Να θέσουμε ψήφισμα στη Δημοτική Αρχή. Έλα να ρωτήσεις τον Πρόεδρο τα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Πώς τα εισέπραξαν. Ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα. Η Δημοτική Αρχή απαξιεί με τον τρόπο της. Δεν υπάρχει καταγγελία ή ανακοίνωση να ζητήσει μηχανήματα. Ζητάμε εδώ και τώρα το κράτος να επέμβει και να στείλει μηχανήματα. Τα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Πώς τα ακούτε? Τα μέτρα αυτά είναι κοροϊδία, ψίχουλα, στάχτη στα μάτια των βιοπαλαιστών αγροτών, στον κατοίκων των πόλεων, σε όσους πάθανε ζημιά. Το επιτελικό κράτος μας έχει κάψει, μας έχει πνίξει. Ο λαός πρέπει να βγει να διεκδικήσει αποζημιώσει το 100%. Είναι σταγόνα στον ωκεανό τα μέτρα. Ο λαός, όποιος ακούει και είναι πληγέντας, να ξεσηκωθεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να σηκωθούμε όλοι οργανωμένα με τους συλλόγους μας και τα σωματεία μας και να παλέψουμε με πλαίσιο ετοιμάτων για αποζημιώσεις απέναντι σε ένα κράτος που βάζει σε ζυγαριά τις ζωές μας σαν κόστος και τα κέρδη κάποιων λίγων που μοιράζουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σαν όφελος και τους στηρίζουν. Διεκδικούμε τώρα να έρθουν μηχανήματα. Για όπλα στην Ουκρανία στέλνουμε, έχουν λεφτά. Για εδώ μηχανήματα για το λαό και γενικώ για Θεσσαλία δεν υπάρχουν. Μιλήστε και με τον Δήμαρχο. Ναι, δεν υπάρχει, δεν ακούσατε, τα ακούσατε, ήσασταν εδώ, δεν υπάρχουν μηχανήματα. Σε τρεις μέρες ξεκινάει η πρώτη ζώνη χαμηλά προς τη θάλασσα και δεν είναι απροσπέλαστη δρόμη. Η παραγωγή λιγοστή που έχει μείνει θα πέσει, Έλενα, και το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Έλενα, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια επειδή ευρώ. Επειδή ο κύριος...